Ευχαριστώ τη Μαριλένα. Εγώ τη Μαριλένα τη γνώρισα στο σεμινάριο ανάγνωσης του κεφαλαίου που κάναμε στο Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ. Ένα σεμινάριο το οποίο καταφέραμε μέσα σε ένα διάστημα 4 ετών να το προχωρήσουμε μέχρι το μισό του τρίτου τόμου. Δηλαδή διαβάσαμε το πρώτο, το δεύτερο και το μισό του τρίτου τόμου. Η Μαριλένα δεν ξεκίνησε από την αρχή, ξεκίνησε όμως από κάποιο σημείο και παρακολούθησε συστηματικά αυτό το σεμινάριο. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν η σχέση μας και με πολύ χαρά δέχτηκα την πρότασή της και να προλογίσω αυτό το βιβλίο και να είμαι σήμερα εδώ. Το αντικείμενο που εξετάζει η Μαριλένα είναι από πολλές απόψεις πρωτότυπο, με την έννοια ότι δεν είναι πολλές εκείνες οι μελέτες οι οποίες ασχολούνται με την σχέση και την επαφή ανάμεσα στη λογοτεχνία ή με μεγάλα λογοτεχνικά έργα, όπως είναι αυτά του Σέξπιρ ή του Γκέτε, και στην μαρξική θεωρία. Βεβαίως, στο έργο του Μάρξ από τα πρώτα κείμενά του, που αρχίζουν το 1842 μέχρι τα τελευταία, βρίσκουμε πάντα χρήσεις και αναφορές σε αυτούς τους δύο μεγάλους συγγραφείς. Και όχι μόνο, αλλά αυτοί οι δύο μεγάλοι συγγραφείς είναι εκείνοι που τον έχουν απασχολήσει πάρα πολύ, ο Σέξπιρ και ο Γκέτε. Επομένως γεννιέται ένα ερώτημα, ποια είναι ακριβώς η χρήση αυτών των λογοτεχνικών παραστάσεων? Είναι απλώς ένα γέμισμα έτσι κάποιων ιδεών ή είναι μια εικονογράφησή τους, και κατά πόσο αυτά τα έργα τα λογοτεχνικά είναι κατάλληλα για τις εικόνες τις οποίες, μάλλον για τις θέσεις και τις έννοιες τις οποίες θεμελιώνει ή παρουσιάζει ο Μάρξ. Επομένως θα πρέπει πρώτα να κάνουμε μια μικρή αναφορά στο έργο του Μάρξ. Το έργο του Μάρξ, όπως ξέρετε, είναι τεράστιο. Μέχρι το τέλος της ζωής του δουλεύει ο Μάρξ, αρχίζοντας από το 1842, επομένως για περισσότερο από 40 χρόνια. Και αυτό το έργο, αν θέλουμε να δούμε ποιο είναι, σας λέω μόνο χαρακτηριστικά ότι στην πρώτη έκδοση στα γερμανικά, στα έργα Μάρξ Έγγελς, τα οποία εκδόθηκαν στην Ανατολική Γερμανία, περιλαμβάνεται σε 44 τόμους των 700 μέχρι 800 σελίδων ο καθένας. Υπάρχει μια νεότερη έκδοση, η οποία άρχισε από την Ανατολική Γερμανία και μετά το 1990 συνεχίστηκε από το Ινστιτούτο Μάρξ Έγγελς, από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Ιστορίας στο Άμστερνταμ. Αυτή η έκδοση λέγεται Μάρξ Έγγελς Συνολική Έκδοση και περιέχει, πέρα από τα έργα που είχαν βγει στην προηγούμενη έκδοση, πολλά περισσότερα ανέκδοτα, χειρόγραφα, σχεδιάσματα και πάλι έκδοση. Είναι 122 τόμοι. Αυτό το έργο είναι 122 τόμοι και ο καθένας από αυτούς τους τόμους περιέχει ένα τόμο επιμέλειας, το λεγόμενο απαράτ, το οποίο σχολιάζει όλους τους, όλα τα έργα που περιέρχονται στην καθ' αυτό συλλογή των έργων. Χωρίζεται σε 4 τμήματα. Το πρώτο, που είναι 32 τόμοι, είναι έργα, άρθρα, σχεδιάσματα. Το δεύτερο, που είναι 23 τόμοι, είναι το κεφάλαιο και οι προκαταρκτικές εργασίες. Δεν είναι 3 τόμοι το κεφάλαιο, αλλά σε αυτό έχουν κατατάξει το πρώτο κείμενο του 57-58, τα λεγόμενα Group 3, τους 6 τόμους του χειρογράφου 1861-1863, τα διαφορετικά drafts, έτσι, πρόχειρες γραφές του κεφαλαίου. Τρεις τόμοι γράφτηκαν σε μια πρώτη γραφή την περίοδο 1864-1865. Μετά την έκδοση του πρώτου τόμου του 67 ξαναδούλεψε και έκανε αλλαγές στη δεύτερη έκδοση του 72 ο Μάρξ. Άλλες αλλαγές γίνανε στην μεγαλική έκδοση.
Τον δεύτερο τόμο του κεφαλαίου τον δούλευε μέχρι το 1882, δηλαδή ένα χρόνο πριν πεθάνει. Έχουμε 8 drafts, 8 ας πούμε πρόχειρες γραφές του δεύτερου τόμου όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι που είναι ο νεότερος. Ο τρίτος τόμος είναι ο παλαιότερος, γιατί τον έχουμε μόνο το χειρόγραφο του 64-65. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο έργο, το οποίο προφανώς δεν πρέπει να το θεωρήσουμε ούτε ομοιογενές, ούτε κάτι σαν το Ευαγγέλιο, όπου το κάθε και είναι στη σωστή θέση, ούτε να θεωρήσουμε ότι από την πρώτη στιγμή της ζωής του ως νέος διδάκτορ ή υποψήφιος διδάκτορ ο Μάρξ είχε στο κεφάλι του όλα όσα ανέπτυξε μέχρι το τέλος της ζωής του. Θα δούμε λοιπόν επανεκκινήσεις, θα δούμε τομές, θα δούμε αναθεωρήσεις από τον ίδιο τον Μάρξ, θα βρούμε ακόμα και αντιφάσεις. Όταν παρουσιάζαμε και συζητούσαμε το βιβλίο του Μέρινγκ, με αφορμή αυτό το βιβλίο, είχαμε συζητήσει και νομίζω παραδεχτεί ότι όλοι όσοι προσεγγίζουν το έργο του Μάρξ χρησιμοποιώντας τη δική του μέθοδο ανάλυσης, όπως είναι ο Μέρινγκ, όπως είναι ο Νταβίτ Ριαζάνοφ, όπως είναι μεταγενέστερη θεωρητική, εντοπίζουν το έτος 1845 με τις θέσεις για το Φόιερμπαχ και μετά τη γερμανική ιδεολογία ως ένα έτος, ως ένα σημείο τομής σε σχέση με τα καθ' αυτό νεανικά έργα του Μάρξ, τα οποία είναι κυρίως επηρεασμένα ή αν θέλετε εφαρμογές της φιλοσοφίας του Φόιερμπαχ μετά από τον επηρεασμό που είχε από τους νέους Χεγκελιανούς ο Μάρξ, που πέρασε σε μια φοιερμπαχιανή έτσι προσέγγιση. Πέρα από αυτό υπάρχει και μια άλλη πάρα πολύ σημαντική τομή, εσωτερική τομή αν θέλετε της πρώτης μεγάλης, που είναι το 1857 όταν ο Μάρξ αρχίζει την κριτική της, το μεγάλο του έργο που είναι η κριτική της πολιτικής οικονομίας όπως το ανέφερε. Κάθε έργο που κατατάσσεται από την συνολική έκδοση Μάρξ Έγκελς, τη λεγόμενη Μέγα, την επωνομαζόμενη μάλλον Μέγα, στο κεφάλαιο, αυτοί οι 23 τόμοι που σας είπα, φέρει ή τον τίτλο ή τον υπότιτλο «Κριτική της πολιτικής οικονομίας». Η πολιτική οικονομία στην εποχή του ήταν ο Άνταμ Σμιθ και ο Ρικάρντο ως κυρίαρχα ρεύμα. Λοιπόν, η Μαντλένα έχει μια σαφή εικόνα αυτών των πραγμάτων. Αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχει η κριτική της πολιτικής οικονομίας και το αναδεικνύει στο βιβλίο της. Είναι σημαντικό αυτό ο τρόπος με τον οποίο αναδεικνύει τη σημασία της κριτικής πολιτικής οικονομίας. Εδώ μία ίσως διαφοροποίηση που είναι άξια συζήτησης ενδεχομένως με τον προλαλήσαντα. Το κεφάλαιο και η κριτική της πολιτικής οικονομίας δεν είναι μια οικονομική θεωρία έτσι, του καπιταλισμού σαν τις άλλες που εν πάση περιπτώσει δεν περιέχει όλο το στοιχείο της πάλης των τάξεων, της στράτευσης, της βαθιάς κριτικής του καπιταλισμού, κάθε άλλο μάλιστα. Επίσης, να πω ότι από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο έχει σωθεί μόνο μία σελίδα, το χειρόγραφο, η οποία σελίδα ανήκει στα ντοκουμέντα της παγκόσμιας ιστορίας της UNESCO. Έχει ενταχθεί και το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, η μοναδική σελίδα η οποία έχει πώς το λένε, διασωθεί, η οποία μάλιστα εικονογραφεί και το τελευταίο τεύχος των θέσεων, το οποίο έχει γενικό τίτλο Μάρξ 2018 και όλες οι φωτογραφίες, γιατί πάντα χρησιμοποιούμε φωτογραφίες, αυτού του τεύχους είναι από τον Μάρξ. Δηλαδή, είτε μια φωτογραφία του Μάρξ, είτε φωτογραφίες από την Τρίερ που είναι το σπίτι του, είτε από το Άγαλμα μαζί με τον Έγκελς που είναι στο Βερολίνο, είτε άλλα πράγματα, μεταξύ αυτών είναι και αυτή η σελίδα που αποτελεί το ντοκουμέντο.
Επανερχόμαστε λοιπόν στο βιβλίο της Μαριλένας για να σας πω ότι το βασικό ερευνητικό ερώτημα που θέτει, έχοντας επαρκή γνώση του όλου έργου του Μάρξ, είναι το εξής. Αυτό που μας ενδιαφέρει, γράφει, υπό το πρίσμα των δυνατοτήτων συνέβρεσης και επιμιξίας του λογοτεχνικού με το φιλοσοφικό στοιχείο, είναι το ίδιο το εγχείρημα της κριτικής πολιτικής οικονομίας ως ταυτόχρονη και ιστορικά προσδιορισμένη διαδικασία αποδόμησης του πολιτικο-οικονομικού πεδίου από το οποίο αφαιρεί. Έχει σαφή αντίληψη του ότι πρόκειται για μια αποδόμηση κριτική όλων των θεωρητικών λόγων της αστικής πολιτικής οικονομίας, της κλασικής προκειμένου, αλλά και των αυθόρμητων παραστάσεων, τις οποίες πολύ συχνά ο Μάρξ ονομάζει χυδαία πολιτική οικονομία και οι οποίες στη σύγχρονή μας εποχή έχουν μορφοποιηθεί ως τα κυρίαρχα οικονομικά ή νεοκλασική θεωρία. Επομένως, το θέμα του φετιχισμού, των φαντασμάτων, των λογοτεχνικών εικόνων, τις οποίες χρησιμοποιεί ο Μάρξ για να εικονογραφήσει την ανάλυση του, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτής της κριτικής της πολιτικής οικονομίας, που τελικά τι είναι. Είναι η αποδόμηση των αστικών λόγων και συγχρόνως μία θεωρία του πυρήνα των καπιταλιστικών σχέσεων, δηλαδή των βασικών αιτιακών αλληλοσχετήσεων που χαρακτηρίζουν το καπιταλιστικό σύστημα ως τέτοιο. Και όταν λέω το καπιταλιστικό σύστημα, εννοώ το κάθε καπιταλιστικό σύστημα. Δεν έγραψε ο Μάρξ για τον καπιταλισμό της Βρετανίας του 19ου αιώνα. Έγραψε για αυτό που ονόμασε τον ιδεατό μέσο όρο του καπιταλιστικού συστήματος ή, όπως ο ίδιος πάλι χρησιμοποίησε τον όρο, τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Όπως λοιπόν το πυθαγόριο θεώρημα είναι πάρα πολύ παλιό, αλλά είναι αληθές, έτσι, στην γεωμετρία, στην υποτίμουσα και τις κάθετες πλευρές ενός τριγώνου κτλ. Με αυτή την έννοια η θεωρία του Μάρξ δεν είναι μια θεωρία μιας εποχής, είναι η θεωρία και η κριτική του καπιταλιστικού συστήματος, επομένως εξ ορισμού αυτό που αναπτύσσεται στο κεφάλαιο είναι επαναστατικό και ανατρεπτικό. Κοινωνική σχέση εκμετάλλευσης, συγχρόνως ο Μάρξ λέει ότι παράγονται τα κατάλληλα για το σύστημα αποτελέσματα, τα οποία επιτρέπουν μια παραγνώριση μαζί με την αναγνώριση αυτό που συμβαίνει στο καπιταλιστικό σύστημα. Και αυτό καταρχήν παράγεται αυθόρμητα από τις ίδιες τις καπιταλιστικές σχέσεις εξουσίας και εκμετάλλευσης, από την ίδια τη λειτουργία του κεφαλαίου ως κοινωνικής σχέσης. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται μέσα από μια πραγμοποίηση αυτών των κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες εμφανίζονται σαν σχέσεις μεταξύ πραγμάτων. Αυτό ο Μάρξ το εισάγει στον πρώτο τόμο του κεφαλαίου με τον όρο «Ο φετιχισμός του εμπορεύματος». Αν επιμείνουμε να διαβάσουμε το πρώτο τόμο του κεφαλαίου, θα δούμε ότι αυτό το εμπόρευμα δεν είναι το οποιοδήποτε εμπόρευμα, ας πούμε, της εμπορευματικής παραγωγής που υπήρχε στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που μέσω του εμπορίου ενοποιούταν η Μεσόγειος κτλ. Αλλά αναφέρεται στο καπιταλιστικό παραγόμενο εμπόρευμα, στο καπιταλιστικό εμπόρευμα. Επομένως, αυτό το εμπόρευμα είναι κεφάλαιο. Είναι το εμπόρευμα που έχει παραγάγει κάποιος ως κεφαλαιοκράτης, είναι ο παραγωγός με την έννοια ότι είναι κεφαλαιοκράτης, είναι κομμάτι του κεφαλαίου του, είναι εμπορευματικό κεφάλαιο. Αν έχουμε περισσότερη υπομονή και προχωρήσουμε στο δεύτερο και στο τρίτο τόμο του κεφαλαίου, θα δούμε ότι στην πραγματικότητα μιλάει ρητός για το φετιχισμό του κεφαλαίου. Για το φετιχισμό του κεφαλαίου,
είτε όταν αναφέρεται στα εισοδήματα που εμφανίζεται η αξία ως άθροισμα εισοδημάτων κτλ, είτε όταν αναφέρεται στο τοκοφόρο κεφάλαιο, όπου εμφανίζεται το χρήμα να παράγει χρήμα. Αυτό λοιπόν που εισάγει και αναπτύσσει ο Μάρξ είναι ο φετιχισμός της κεφαλαιακής σχέσης, ο οποίος τι είναι, είναι η αλήθεια του ίδιου του συστήματος και ο τρόπος λειτουργίας, ο οποίος καθορίζει τις αντιλήψεις, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, τις αντιλήψεις αυτών που συμμετέχουν στην καπιταλιστική κοινωνία. Αν αρχίσουμε από το εμπόρευμα και πάρουμε, ας πούμε, αυτό εδώ το κουπάκι. Αυτό εδώ το κουπάκι το παράγει ένας καπιταλιστής επειδή πρόκειται να φέρει μία τιμή. Δεν το παράγει για να πίνω εγώ τον καφέ μου ή εσείς. Το παράγει επειδή αυτό θα κάνει ένα δολάριο ή μία στερλίνα ή ένα ευρώ. Γι' αυτό το παράγει. Επομένως, γι' αυτόν το σώμα της κούπας είναι συγχρόνως φορέας μία τιμής η οποία είναι καταρχήν δυνητική τιμή. Είναι ένα καρτελάκι που λέει αυτό είναι ένα ευρώ. Στην πραγματικότητα λοιπόν το παράγει ως διατεταγμένο ζεύγος. Ένα κουπάκι, ένα ευρώ. Όταν θα το πουλήσει θα επιβεβαιωθεί αν πράγματι αυτό κάνει ένα ευρώ. Κατά κανόνα, επειδή συσσωρεύει την πύρα από ολόκληρο τον κλάδο παραγωγής, από έρευνες κτλ, αυτό θα πετύχει. Αλλά μπορεί και να μην πετύχει, γιατί θα έρθουν κουπάκια από την Κίνα και θα αναγκαστεί να το πουλήσει μισό ευρώ ή να μην το πουλήσει καθόλου. Οπότε, εφόσον η τιμή αυτή δεν θα είναι ικανοποιητική, δηλαδή δεν θα του επιτρέψει να βγάλει ένα ικανοποιητικό κέρδος, με την βοήθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος, των υποθηκών, των τραπεζών, το αυτό, θα μεταφέρει το κεφάλαιό του σε έναν άλλο κλάδο, θα γίνει εφοπλιστής, ξενοδόχος ή οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσει να έχει το μέσο ποσοστό κέρδος. Στην πάση περιπτώσει, εφόσον παράγεται αυτό το κουπάκι, παράγεται επειδή είναι χρήμα. Και αυτό το συγκεκριμένο κουπάκι ή οποιοδήποτε άλλο, επειδή ανταλλάσσεται με αυτό που παράγει ένας άλλος καπιταλιστής, που είναι το μπουκάλι νερό ή οτιδήποτε άλλο, εμφανίζει τις, και επειδή αγοράζεται βέβαια από τους καταναλωτές, εμφανίζει τις σχέσεις όλων αυτών μεταξύ τους, όχι σαν σχέσεις ταξικές, όχι σαν σχέσεις μεταξύ καπιταλιστών ή μεταξύ καπιταλιστών και εργατών ή οτιδήποτε άλλο, αλλά σαν σχέσεις μεταξύ πραγμάτων. Και μάλιστα, επειδή όταν αυτό θα φτάσει στην αγορά, το χρήμα σαν χρήμα θα παίξει σημαντικό ρόλο, δηλαδή θα του κόψει ο χοντρέμπορος μια συναλλαγματική που είναι το χρήμα που δημιουργεί εκείνη τη στιγμή ο χοντρέμπορος, ή θα γίνει μια τραπεζική συναλλαγή, ή όταν πάει στο λιανεμπόριο θα δώσει κάποιος ένα ευρώ και να το πάρει. Εμφανίζονται δύο βασικά πράγματα. Το ένα είναι το εμπόρευμα και το άλλο είναι το χρήμα σαν χρήμα. Και αυτά τα δύο πράγματα μοιάζουν να έχουν κάποιες μαγικές ιδιότητες και να οι σχέσεις των, οι καπιταλιστικές σχέσεις εκμετάλλευσης στο ίδιο το κεφάλαιο εμφανίζεται σαν μια σχέση μεταξύ πραγμάτων. Αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία στις παραστάσεις που δημιουργούνται στα κεφάλαια των ανθρώπων. Και αυτό ο Μάρξ το ονομάζει φετιχισμό, έχοντας μία μεθοδολογική προσέγγιση ότι με τη θεωρία μας, με τη θεωρία την δική του δηλαδή και με την έννοια του φετιχισμού, είμαστε συγχρόνως έξω και μέσα σε αυτό το φετιχιστικό περιβάλλον. Είμαστε έξω διότι μπορούμε να το αντιληφθούμε, να δούμε ότι είναι η σχέση
κεφαλαίου εργασίας, ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεμονωμένων κεφαλαίων κτλ. Αλλά συγχρόνως ο φετιχισμός δημιουργεί κάποιες αλήθειες που είναι οι αλήθειες του συστήματος. Συγχρόνως είναι αληθές ότι αν έχω 150.000 ευρώ μπορώ να χτίσω μία μονοκατοικία στη Θήβα. Να χτίσω μία μονοκατοικία στη Θήβα διότι έχει ένα σωρό κοινωνικές σχέσεις, εκμετάλλευσης, εργολάβους, οικοδόμους, με εταιρείες τσιμέντου κτλ. Αλλά συγχρόνως είναι αληθές ότι με 150.000 χτίζω ένα σπίτι στη Θήβα. Έτσι λοιπόν παράγει μια συγκεκριμένη αλήθεια που είναι η αλήθεια του συστήματος, είναι μια αναγνώριση, παραγνώριση των κοινωνικών σχέσεων και αυτό λειτουργεί επομένως σαν ένα φετίχ. Η Μαγδαλένα εστιάζει πάνω σε αυτό και δείχνει πως ο Μάρξ κάνει χρήση της λογοτεχνίας για να περιγράψει τον φετιχισμό. Ας μου επιτρεπεί μια παρένθεση εδώ να πω ότι ο φετιχισμός δεν εξαντλεί το σύνολο της κυρίαρχης ιδεολογίας. Η κυρίαρχη ιδεολογία είναι σχέση εξουσίας επίσης. Είναι μια επιβολή του κεφαλαίου πάνω στις υφιστάμενες την εκμετάλλευση και την κυριαρχία τάξης. Αυτό που είδαμε στα δελτία ειδήσεων να γίνεται στο Παρίσι, δηλαδή να βγαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι με τη γαλλική σημαία και να πανηγυρίζουν τη νίκη για το Euro, δεν έχει να κάνει με τον φετιχισμό, έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Με τον εθνικισμό, με την έννοια του έθνους, με την νομική ιδεολογία, με τον τρόπο που το κράτος και οι εκπαιδευτικοί μηχανισμοί επιβάλλουν άλλες αναγκαίες πέρα από τον φετιχισμό, ιδεολογίες πάνω στο σύνολο της κοινωνίας. Η διάκριση άντρα-γυναίκα, ο σεξισμός, αυτά είναι μορφές ιδεολογίας που δεν έχουν να κάνουν με τον φετιχισμό. Ο φετιχισμός έχει να κάνει με την αυθόρμητη πραγματοποίηση των κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες πηγάζουν από την ίδια την οικονομική λειτουργία του συστήματος, που δεν είναι μόνο οικονομική πάντα, αλλά περιέχει και όλες τις άλλες σχέσεις. Ο Μάρξ είναι σαφή σε αυτό, λέει, για παράδειγμα κάπου, η σφαίρα της κυκλοφορίας ή της ανταλλαγής εμπορευμάτων, που μέσα στα πλαίσια της κινείται η αγορά και η πούληση της εργατικής δύναμης, ήταν στην πραγματικότητα αληθινή εδέμ των φυσικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Εδώ κυριαρχούν μόνο η ελευθερία, η ισότητα, η ιδιοκτησία και ο μπέρθαμ. Ελευθερία επειδή ο αγοραστής και ο πουλητής ενός εμπορεύματος λόγω χάρη της εργατικής δύναμης υποτάσσονται μόνο στην ελεύθερη θέλησή του. Όπου διαβάζω εργατικής μπορεί, αν θέλετε, να ακούτε εργασιακής, αλλά διαβάζω το κείμενο του Μαυρομάτη, όπως είπαν. Ισότητα, επειδή σχετίζονται μεταξύ τους μόνο ως κάτοχοι εμπορευμάτων και ανταλλάσσουν ισοδύναμο με ισοδύναμο. Ιδιοκτησία, επειδή ο καθένας εξουσιάζει μόνο αυτό που είναι δικό του. Μπέρθαμ, επειδή ο καθένας μοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Έτσι επιτελούν όλοι εξαιτίας μιας προκαθορισμένης αρμονίας των πραγμάτων ή κάτω από τα κελεύματα μιας παμπώνιερης πρόνοιας μόνο το έργο του αμοιβαίου της ωφέλους του γενικού συμφέροντος. Αυτό το τελευταίο με το γενικό συμφέρον είναι μια ηρωνία ή ένας σαρκασμός για την βασική άποψη του Άνταμ Σμιθ για το ελεύθερο χέρι που τελικά ρυθμίζει. Παμπώνιο είναι να διακόψω. Ναι. Δεν μπορεί να το αποδώσει κανείς τα ελληνικά. Αν το πει στα γερμανικά, θα πέσει κάτω από τα γέλια. Α το πω, πώ το λέει. Άλλη φίλη. Ναι, δύσκολο να αποδοθεί πράγμα. Δεν είναι δύσκολο. Απόλυτο. Μάλλον. Ναι, βεβαίω. Όπω λέμε, εννοεί την πανσοφία του Θεού. Ναι, ναι. Γιατί να πει το πράγμα. Για αυτές τις δυνάμεις που έχουν αναλάβει αυτή την προσωπική το ρόλο αυτού του παππούλου, το οποίο λέει γιατί. Για την παππούλια. Ναι. Όταν λέει φίλοι στα γερμανικά, σημαίνει ότι είναι ο ίδιος ο καταφέρνων του Θεού. Ναι. Άλλοι φίλοι σημαίνει ο πάνω ο ίδιος. Κατά το πάνσοφος, αλβάιζε θα λέγαμε. Το φίδι είναι ευτελές, το άλλο
Παραπάνω. Στο Θεό και στην Πανσοφία. Ναι. Ήταν. Εδώ αυτό που είπε τώρα ο Γιώργος μου επιτρέπει να έρθω πάλι στο θέμα μας, που είναι και το θέμα του βιβλίου, για να πω πόσο ακριβής ήταν ο Μάρξ, αλλά και πόσο ευρηματικός ήταν στη χρήση των όρων και επομένως πόσο χρήσιμη του ήταν η χρησιμοποίηση όρων από αυτούς τους μεγάλους λογοτέχνες ή από αυτά τα μεγάλα λογοτεχνικά έργα όπως είναι ο Φάουστ ή ο Άμπλετ, έτσι αλλά και άλλα. Θα ήθελα πριν ολοκληρώσω και επανέλθω στο βιβλίο της Μαριλένας να σας διαβάσω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το τρίτο τόμο για το τοκοφόρο κεφάλαιο. Τι λέει ο Μάρξ, το τοκοφόρο κεφάλαιο ολοκληρώνεται η αντίληψη του κεφαλαίου φετίχ. Η αντίληψη που αποδίδει στο συσσωρευμένο προϊόν της εργασίας, το παγιωμένο επιπλέον με τη μορφή του χρήματος, τη δύναμη να παράγει χάρη σε μια έμφυτη μυστική ιδιότητα, σαν καθαρό αυτόματο, υπεραξία σε γεωμετρική πρόοδο. Λοιπόν, αυτό που φαίνεται είναι ότι ένα πράγμα που είναι το χρήμα, έχει μια έμφυτη, μυστική, μυστηριώδη δύναμη να αυτοπολαπλασιάζεται, να πάρει. Αυτό είναι από το τρίτο τόμο. Θα σε γελάσω γιατί έχω μόνο τη σελίδα. Από εκεί πρέπει να είναι, γιατί είναι η σελίδα 502-503, επομένως είναι από τα πίσω κεφάλαια. Τώρα, ένα άλλο ενδιαφέρον είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται αυτά τα φετίχ διαφοροποιεί τις μορφές που παίρνει το κεφάλαιο μεταξύ τους. Δηλαδή το κεφάλαιο παίρνει συνεχώς, και αυτό το δείχνει πολύ ωραία ο Μάρξ, τη μορφή του χρήματος και τη μορφή του εμπορεύματος. Έτσι ο κεφαλαιοκράτης αγοράζει εμπορεύματα, που είναι η εργασιακή δύναμη και τα μέσα παραγωγής, τα θέτει υπό τον έλεγχό του και υπό την εξουσία του, σε ένα μαύρο κουτί ας πούμε, παράγει κάποια άλλα εμπορεύματα που μπορεί να είναι είτε υλικά αγαθά είτε υπηρεσίες, και μετά γίνεται το σάλτο μορτάλε αυτών των εμπορευμάτων, δηλαδή πραγματώνεται η αξία του στην αγορά και εφόσον αυτό επιτευχθεί, το αρχικό χρήμα έχει γίνει χ συν δέλτα χ μέσα από την εκμετάλλευση της εργασιακής δύναμης σε όλη αυτή τη διαδικασία. Οι αντιλήψεις που βλέπουν τα πράγματα, μάλλον τις κοινωνικές σχέσεις ως πράγματα, συνήθως αντιδιαστέλουν ένα καλό με ένα κακό. Το καλό είναι το εμπόρευμα, το οποίο γίνεται αντιληπτό ως πουπάκι, ως αξία χρήσης. Και το κακό είναι το χρήμα, ιδίως το χρήμα που λειτουργεί ως κεφάλαιο και ακόμα περισσότερο το χρήμα που λειτουργεί ως πίστη, το πιστωτικό χρήμα. Έχουμε λοιπόν αντιλήψεις που τελικά είναι φετιχιστικές αντιλήψεις που αντιδιαστέλουν την πραγματική οικονομία, η οποία είναι η οικονομία που παράγει τα χρήσιμα πράγματα, με την χρηματική οικονομία ή την σφαίρα της κερδοσκοπίας του καπιταλισμού, καζίνο κτλ. Και ονειρεύονται ένα καπιταλισμό χωρίς κρίσης και με δίκαιη διανομή εισοδημάτων. Όμως, άμα διαβάσει κανείς το κεφάλαιο του Μάρξ, θα δει ότι είναι αδύνατο να υπάρξει ένας καπιταλιστής που να είναι ζημιοσκόπος. Δηλαδή, ο κάθε καπιταλιστής θα επιδιώξει να μεγιστοποιήσει το κέρδος και μέσα από αυτόν τον αγώνα για να μεγιστοποιήσει το κέρδος θα προκύψει τάση εξίσωση ποσοστού κέρδους κλπ. Επίσης, θα διαπιστώσει ότι η ύπαρξη της καπιταλιστικής επιχείρησης είναι συγχρόνως πραγματική, σε εισαγωγικά το βάζω, και χρηματοπιστωτική.
Η εταιρεία Renault είναι συγχρόνως οι 4-8 ή 200 τείχοι μέσα στους οποίους συναρμολογούνται και παράγονται τα αυτοκίνητα και συγχρόνως οι μετοχές της Renault. Τα ομόλογα που επιδίδει η Renault. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τους κατόχους των μετοχών, των ομολόγων κτλ. Το κεφάλαιο είναι πάντα ιανός και έχει χρηματοπιστωτική ύπαρξη και τούτης ένα χαρακτηριστικό της φετιχιστικής αντίληψης που παίρνει στοιχεία θεωρίας είναι η διαστολή κάποιας καλής πραγματικής οικονομίας που παράγει χρήσιμα πράγματα και κάποιας κακής χρηματοπιστωτικής και λέω από τους ιδίως για όσους έχουν σχέση με τα οικονομικά κάνω μια υπενθύμηση ο Κέινς ο οποίος είναι χαρακτηριστικός φορέας αυτής της φετιχιστικής αντίληψης, οραματιζόταν την ευθανασία του Ραντιέρη μέσα σε δύο γενιές. Ο Ραντιέρης ήταν ο κάτοχος των χρηματοπιστωτικών τίτλων. Έτσι, έχοντας πλήρως αποδεσμεύσει αυτά τα δύο, αντιδιαστήλει αυτά τα δύο, αυτές τις δύο, ας πούμε, μορφές ύπαρξης του κεφαλαίου. Μας λέει λοιπόν η Μαριλένα, το ερώτημα περί φετιχισμού είναι ένα προνομιακό ερώτημα. Το μόνο κατάλληλο να εξηγήσει τις μεταφυσικές ιδιοτροπίες και τις φαντασμαγορικές σχέσεις εντός ενός ειδικά ιστορικού τρόπου παραγωγής. Ο φετιχισμός είναι λοιπόν στοιχείο των καπιταλιστικών σχέσεων εξουσίας, κυριαρχίας και υποταγής. Ο φετιχισμός, το φετίχ, είναι η αναγνώριση και συγχρόνως παραγνώριση της πραγματικότητας που αναγκαστικά προκύπτει από την ίδια τη λειτουργία του συστήματος. Και ο Μάρξ έχει πάρα πολλά πράγματα να κερδίσει ή, εν πάση περιπτώσει, να προσθέσει στις εικόνες τις οποίες δημιουργεί μέσα από τη λογοτεχνία. Θα σας διαβάσω δύο τα οποία είναι πέρα από αυτά που θα διαβάσετε σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που θα πρέπει να το μελετήσει κάθε μια και ο καθένας σας πιστεύω εδώ. Όταν αναφέρεται στην αξία ως μια κοινωνική σχέση, μια έννοια η οποία αποδίδει μια κοινωνική σχέση, η οποία καθ' αυτή είναι άπιαστη και εμφανίζεται μόνο μέσω των μορφών της, που είναι πάνω απ' όλα το χρήμα, ο Μάρξ χρησιμοποιεί σε Σέξπιρ, τις εύθυμες κυράδες του Γουίνσορ. Λέει, η αξιακή αντικειμενικότητα των εμπορευμάτων διαφέρει κατά τούτο από τη χείρα Κουίκλι, ότι δεν ξέρεις από πού να την πιάσεις. Είναι ότι χείρα ξέρεις, σύμφωνα με τον Σέξπιρ. Το αντίθετο ακριβώς από ό,τι γίνεται με τη χονδροειδή αισθητή αντικειμενικότητα των σωμάτων των εμπορευμάτων, δεν μπαίνει ούτε ένα άτομο φυσική ύλη στην αξιακή αντικειμενικότητά τους. Γι' αυτό όσο και αν τα πιάσεις, όσο και αν τα στεφογυρίσεις, ένα ξεχωριστό εμπόρευμα μένει άπιαστο σαν πράγμα αξίας. Η αξιακή αντικειμενικότητά του είναι καθαρά κοινωνική, μπορεί να εκδηλώνεται μονάχα στην κοινωνική σχέση του ενός εμπορεύματος με ένα άλλο εμπόρευμα. Στην ανταλλαγή, στην κοινωνική σχέση του ενός εμπορεύματος με ένα άλλο εμπόρευμα, το οποίο στην πραγματικότητα όμως είναι ο τρόπος εμφάνισης των ίδιων των καπιταλιστικών σχέσεων. Και αλλού λέει ότι τα προϊόντα της εργασίας γίνονται εμπορεύματα αισθητά, υπεραισθητά ή κοινωνικά πράγματα. Αισθητά, υπεραισθητά. Αυτό το έχει εντοπίσει ο Γιώργος Σταμάτης που είναι εδώ και το σχολιάζει ως εξής. Λέει το Zinlich, Überzinlich Ding, αισθητό, υπεραισθητό πράγμα του Μάρξ, κρατάει τόσο τις λέξεις Überzinlich και Zinlich, όσο και τη μεταξύ τους παιγνιώδη αντίστοιξη. Ωστόσο, τόσο οι λέξεις όσο και οι μεταξύ τους αντίστοιξη έχουν αλλαγμένο περιεχόμενο. Το Zinlich, Überzinlich, αισθητό, υπεραισθητό, είναι από το Φάουστ του Γκέτε. Έτσι, και είναι ένα άλλο παράδειγμα το οποίο μας δείχνει αυτή τη φασματική πραγματικότητα του καπιταλισμού, όπως τη λέει η Μαριλένα, η οποία κάνει μια
επιπλέον επισήμανση που θέλω να προσέξουμε και με αυτό θα τελειώσω, είναι το εξής. Λέει η Μαρλένα, στη λογοτεχνία το μεταφορικό, το αφηγηματικό, το σκηνοθετημένο δεν συνιστούν τεχνάσματα ψυχαγωγικής τάξεως. Εγώ θα έλεγα δεν συνιστούν μόνο τεχνάσματα ψυχαγωγικής τάξεως, διότι είναι και ψυχαγωγία η λογοτεχνία. Αλλά κυρίως θα έλεγα, για να τονίσω το νόημα, αλλά μια τεχνική που συμπυκνώνει στη συνθετότητά της ό,τι ο Μπένγιαμιν θα περιέγραφε ως διαλεκτική θεωρίας και πράξης, είτε ως διαλεκτική αισθητικής και πολιτικής. Επομένως, αυτή η λογοτεχνία και αυτά τα λογοτεχνικά αποσπάσματα είναι κάτι πέραν από μεγάλες εικόνες και γι' αυτό είναι κατάλληλα να μπουν σε μια θεωρία κριτικής των αυθόρμητων παραστάσεων που παράγει ο καπιταλισμός, δηλαδή του φετιχισμού. Επομένως, καταλήγω λέγοντας ότι έχουμε εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που αξίζει να διαβάσουμε. Πριν απ' όλα, οφείλω να ευχαριστήσω την